Σεβασμιότατε Μητροπολίτε Πυριός και Σαλαμίνος, κύριε Γερόντι, αγαπητέ πατέρας Χριστοφόρος, αγαπητέ πατέρα Χρυσόστομος, αδελφοί εν Χριστώ, εις το Χριστώ και στην Εκκλησία, καλώς ήρθατε σήμερα σε αυτή την ομιλία που θα κάνουμε όπως κάθε Δευτέρα παραδευτέρα, που είναι παράκληση και ομιλία. Καλώς ήρθατε και οι αδελφοί Χαριτίνη, που ήρθε εδώ από το μοναστήριο της Πεντέλης Αγίας Τριάδος και στο μοναστήριο της, του Αγίου Δημητρίου στην Αμφιάλη. Καλώς ήρθατε. Και σήμερα ήρθαμε για την ομιλία, όπως κάθε φορά που κάνουμε, που έρχεται ένα ομιλητής που προσπαθούμε να κάνουμε πάντα ένας ρασοφόρος, ιερέας, ή αρχιερέας, ή μοναχό, ή μοναχή, και ένας κοσμικός ενδιάμεσα, ένας ρασοφόρος και ένας κοσμικός. Πάντα αυτό θα προσπαθούμε να κάνουμε. Κάποια στιγμή, εάν δεν πετύχουμε αυτό, θα είναι οι δύο ιερέες, ρασοφόροι, οι δύο κοσμικοί μαζί, να πούμε έτσι. Αλλά την προσπάθεια του Δεσπότης είναι να κάνουμε ένας ιερέας, ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Και σήμερα λοιπόν ήρθε για την ομιλία. Σήμερα λοιπόν ήρθε για την ομιλία εδώ ο αγιογράφος της Εκκλησίας μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Δημητρέλος, που είναι ο ίδιος που έχει κάνει αυτές τις αγιογραφίες που βλέπουμε εδώ στην Εκκλησία, ο οποίος ο κύριος Κωνσταντίνος είναι παντρεμένος, είναι οικογενειάρχης, έχει και την σύζυγο εδώ, η κυρία Πινελόπη, μαζί με τις 4 παιδιά που είναι τα τέκνα του. Είναι 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Δεν θα πω όλοι να μην μπερδευτεί. Ο Δήμος, ο Ανδώνιος, η Φιλουμένα και η Αναστασία. Αθανασία. Είδε, μπερδεύτηκα. Ήρθε σήμερα λοιπόν για να μας πει με το θέμα που είναι η γέννηση της αγιογραφίας στον χριστιανισμό. Αυτό λοιπόν, σεβασμιότατε, θα ακούμε τι έχει να μας πει ο κύριος Κωνσταντίνος Δημητρέλος. Καλησπέρα σε όλους, την ευχή του Δεσπότη μας. Η αγιογραφία είναι ένα κυρίαρχο λειτουργήμα μέσα στην Εκκλησία, που μαζί με το λειτουργικό δρόμενο παίρνει και αυτό μέρος σε όλη την λειτουργική υπόσταση της Εκκλησίας μας. Είναι αρχαίο έθιμο και η παλιά οι αγιογράφοι και οι ζωγράφοι δεν λεγόντουσαν αγιογράφοι, λεγόντουσαν ιστορογράφοι, δηλαδή ιστορούσανε την Εκκλησία. Παλιά δεν είναι όπως είμαστε τώρα, με πολλή γνώση, με πολλή εικόνα, με πολλή θεματολογία να βλέπουμε, υπήρχε μια πολύ ήπια γνώση και χαλαρότητα και έτσι έπρεπε να βάλουν κάποιους ανθρώπους που έχουν ένα χάρισμα να κάνουν κάποια θέματα από το Ευαγγέλιο. Έτσι ξεκίνησε η ιστόρηση. Είναι αρχαίο έθιμο, δηλαδή από τους αρχαίους Έλληνες, από τους αρχαίους Αιγύπτιους, εικονογραφούσαν διάφορους ώστε να μπορούν να τους βλέπουν. Τα Φαγιούμ, τα γνωστά, τα ξέρετε, τα πορτρέτα, που ήταν εγκαυστική τέχνη που κάνανε τους Φαραώ για να τους θυμούνται. Μετά οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε τα Ολυμπιακά αθλήματα πάνω σε πύληνα, πάνω σε διάφορα μάρμαρα. Και ήρθε η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα, και το πήρε αυτό μαζί με τη χριστιανοσύνη, το ενώσανε και το μεταφέρανε στο χώρο της Εκκλησίας. Ο πρώτος αγιογράφος, όπως είναι καταγεγραμμένος, είναι ο Απόστολος Λουκάς, που είναι και τον αγιογράφων ο προστάτης,
που έφτιαξε την Παναγία, όπως λένε, και από εκεί πέρα ξεκινήσαμε και ακολουθήσαμε εμείς οι αγιογράφοι να μπορούμε να ιστορογραφούμε. Δηλαδή, να πάρουμε το Ευαγγέλιο, να το διαβάζουμε, να το καταγράφουμε και να το μεταφέρουμε στους στίχους, ώστε οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν τη λειτουργία, βλέποντας μέσα από τις εικόνες, βλέπανε όλη αυτή τη χαρά της Θείας Λειτουργίας. Έτσι ξεκίνησε η στόρηση των ναών και μέχρι τα τελευταία χρόνια δεν λεγόμασταν αγιογράφοι, λεγόμασταν ιστορογράφοι. Τώρα τελευταία έχει μεταφερθεί ο όρος αγιογράφος για να μπορούμε να λέμε και καλά ότι κάνουμε τους Αγίους μας. Αυτή είναι η μικρή περίληψη πώς ξεκίνησε η αγιογραφία στις εκκλησίες μας. Και από εκεί και πέρα έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Παλιότερα ήταν πολύ πιο απλά. Δηλαδή, παλιότερα γινόντουσαν μόνο οι εικόνες του Ευαγγελίου, μόνο ο Χριστολογικός κύκλος, μόνο ό,τι είχε μέσα σχέση με το Ευαγγέλιο και τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή, βέβαια, μετά γνωρίζοντας τους Αγίους, γνωρίζαμε οι ιστορογράφοι τους Αγίους και προσπαθούσαμε και αυτούς να τους μεταφέρουμε ώστε να βοηθείται ο κόσμος βλέποντας κάποια πρόσωπα. Έτσι ξεκίνησε και άρχισε και γέμιζε όλο αυτός ο χώρος μετά με Αγίους, με διάφορες παραστάσεις, μαρτύρια Αγίων, γιατί τότε δεν μπορούσαν εύκολα να το μεταφέρουν με λόγια στον κόσμο, στο πλήρωμα του κόσμου. Έπρεπε δηλαδή κάπως να το δουν με εικόνες. Και γιατί η εικόνα είναι χίλιες λέξεις, με μία εικόνα καταφέραν κατευθείαν και μεταφέραν πολλά πράγματα. Αυτό βέβαια είχε και πάρα πολλά κακώς κείμενα. Δηλαδή οι κακοτέχνες που δεν είχαν χάρισμα, θέρανε μόνο ένα οικονομικό, μια οικονομική συνεισφορά στη τσέπη τους, κάναν και πράγματα που ήταν εκτός εκκλησίας, που τώρα αυτή τη στιγμή τα έχουμε σαν παράδοση, αλλά είναι κακή παράδοση. Εμείς το έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να καθίσουμε, να διαβάζουμε τα Ιερά Ευαγγέλια, να διαβάζουμε τα πηδάλια μας, να διαβάζουμε τους βίους και να μπορούμε από εκεί και πέρα να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και κάποιες παραδόσεις που είναι έξω από το χώρο της Εκκλησίας, να τις αποβάλουμε. Αυτή τη στιγμή τώρα θα σας μιλήσω, είπα εγώ λίγο το ιστορικό της αγιογράφης, θα σας μιλήσω πώς ξεκίνησε τώρα η αγιογραφία και ποιες είναι οι τεχνικές τους. Οι τεχνικές τους, η πρώτη τεχνική αγιογραφίας είναι η εγκαυστική. Η εγκαυστική ήταν μια τέχνη που πέραν από την μέλισσα, το κερί, το κάνει κερί και το κάνει πρώτη ύλη, ώστε να μπορούν να ενώνουν όλα αυτά τα χρώματα, τις σκόνες που πέραν τις γίνες, για να τις φτιάχνουν χρώματα και να κάνουν την τέχνη αυτή. Αυτή ήταν η πιο παραδοσιακή τέχνη στο χώρο της αγιογραφίας. Κάποια στιγμή μετά από χρόνια προσπάθησαν να το αναπτύξουν αυτό, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη τεχνική. Το προχωρήσανε στην αυγοτέμπερα, που ήταν το κλασικό αυγό που χρησιμοποιούμε, που είναι μια τεχνική που το πέραμε τις σκόνες πάλι το αναπτύσσανε. Μετά από εκεί και πέρα το κάναν σε φρέσκο, δηλαδή σοβατίζαν το τοίχο και αγιογραφίσαν κατευθείαν πάνω στο σοβά. Μετά πήραν το αυγό με το λάδι, το ενώσανε. Μετά πήραν το λάδι με το αυγό, το ενώσανε. Μετά πήραν κόλλες και φτάσαμε σε μια εποχή τώρα που έχουμε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών, ώστε να μπορούμε να αγιογραφούμε. Αυτό είναι το τεχνικό θέμα της αγιογραφίας. Τώρα θα πάμε στο θεολογικό θέμα της Εκκλησίας, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Για το θεολογικό θέμα της Εκκλησίας ήρθαν και οι διαμάχες των εικονολατρών με των εικονομάχων, που ήρθε αυτή η διαμάχη, ώστε υπερεσχίσαν οι εικονολάτρες, οι υπερεσχίσαν αυτοί που αγαπούσαν τις εικόνες. Βέβαια, εκείνη την εποχή είχαν ξεφύγει πολύ τα πράγματα, δηλαδή φτιάχνουν κάποιες εικόνες, τις λατρεύαν σε απίστευτο βαθμό και νομίζω ότι μέσα από αυτή την εικόνα ερχόταν το θαύμα, ερχόταν το αυτό, ενώ δεν ερχόταν μέσα από την εικόνα, ερχόταν μέσα από το θέμα της εικόνος. Το θεολογικό θέμα είναι ότι η Εκκλησία μας πρέπει να μεταφέρει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας αυτό που πρέπει ώστε ο κόσμος να το καταλαβαίνει και να γίνεται ένα με αυτό. Αυτό χάθηκε με το χρόνο, γιατί ήρθε το οικονομικό όφελος. Το οικονομικό όφελος είναι ένα από τα χειρότερα που έχει επηρεάσει όλη την Εκκλησία μας.
και ιδιαίτερα τους αγιογράφους, μιλάω εγώ για το δικό μας, για το δικό μας κλάδο. Αυτό δημιούργησε πολλά μη παράδοσης πράγματα, δηλαδή δημιούργησε εικόνες που δεν ήταν μέσα από το Ευαγγέλιο, εικόνες που ήταν εκτός Ευαγγελίου με την έννοια ήταν και υβριστικές, δηλαδή έχουμε πολλές εικόνες μέσα στην Εκκλησία μας που είναι υβριστικές και μη παράδοσης. Υπάρχουν εικόνες μας που τις προσκυνάμε και εμείς σαν χριστιανοί δεν τις γνωρίζουμε, ενώ είναι εικόνες υβριστικές. Πολλές εικόνες υβρίζουν και τον Χριστό μας τον ίδιο και εμείς τις προσκυνάμε. Και είναι και εικόνες που είναι παράδοσες. Και όταν κάθεσαι και μιλάς σε αγιογράφους ή μιλάς σε κόσμο και του λες αυτή την εικόνα δεν πρέπει να την προσκυνάς, σου λέει μα είναι παράδοση. Ναι, αλλά είναι παράδοση λεθεμένη. Αυτή η παράδοση, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει σαν αγιογράφοι να την διορθώσουμε και να της δώσουμε αυτό που πρέπει, την έγκλη που πρέπει. Κάποια στιγμή υπήρχε μια ανάπτυξη της βυζαντινής αγιογραφίας, της άειλης αγιογραφίας, δηλαδή της αγιογραφίας που δεν μετέφερε έτσι όπως έπρεπε τους Αγίους. Αυτό όμως από την κακή τέχνη των αγιογράφων, από τη μη προσπάθεια, τη μη προσευχή, τη μη αγάπη για αυτό που κάνουν και μόνο για το οικονομικό, φτάσα στο σημείο να κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Το ίδιο ταυτοχρόνως κάνουν και οι δυτικοί με την αναγεννησιακή αγιογραφία που φτάσανε στο πιο ανθρώπινο, στο πιο ερωτεύσιμο. Φτάσανε σε ένα σημείο δηλαδή να βλέπεις μια εικόνα και να την ερωτεύεσαι. Αυτό είναι εκτός της Εκκλησίας μας. Όπως και στη Βυζαντινή αγιογράφη φτάσανε στο σημείο να γίνουν το ακριβώς αντίθετο. Να βλέπεις μια εικόνα και να λες Παναγίτσα μου εσύ είσαι, πώς είσαι έτσι. Αυτό το πράγμα ήταν ένα κακό κείμενο που έγινε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας που το βγάλαμε σαν παράδοση. Αυτό προσπαθούμε τώρα με τη γνώση που έχουμε και με την προσπάθεια που κάνουμε να το αλλάξουμε, δηλαδή να βάλουμε αυτό που πρέπει. Και έτσι και στον χώρο της Εκκλησίας μας, με συνεννόηση με τον Δεσπότη, με τον Ιερέα, με τους ανθρώπους εδώ, προσπαθήσαμε να φέρουμε αυτό, να βλέπεις έναν Άγιο και να είναι γλυκής, να βλέπεις έναν Άγιο και να είναι ωραίος, να βλέπεις έναν Άγιο και να μην είναι ερωτεύσιμος, ένα πρόσωπο που το βλέπεις και σου αρέσει, αλλά δεν είναι άνθρωπος που τον έχουμε δει στον δρόμο. Είναι κάτι που το βλέπεις και το αγαπάς, κάτι που το βλέπεις και το σέβεσαι, κάτι που το βλέπεις και θέλεις να προσευχηθείς. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας, η μεγαλύτερη μας προσπάθεια, η μεγαλύτερη μας προσευχή όλων μας. Ιδιαίτερα γιατί η αγιογραφία δεν ξεκινάει από τον αγιογράφο, ξεκινάει από τον αρχιερέα που σου δίνει εντολή, από τον ιερέα που προσπαθεί, γιατί όλα είναι μια προσευχή. Ένας αγιογράφος πρέπει από τη ζωή του να προσπαθεί να είναι μια προσευχή, ώστε να προσπαθεί να αποδώσει αυτό που πρέπει στην αγιογραφία. Το σημαντικότερο από όλα, που είναι το πιο δύσκολο από όλα, είναι να μην φύγεις ούτε από τη μία μεριά να είναι κακάσιμο ένα πρόσωπο, ούτε από την άλλη να είναι ερωτεύσιμο. Σκεφτείτε ότι η Παναγία μας που αγιογραφούμε, που βάλαμε και μέσα στο ιερό μπροστά μας εκεί πέρα, αν σκεφτείτε ότι ήταν 16 χρονών και τα γραφόμενα που λένε ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Σκεφτείτε τώρα μια Παναγία που ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, να την κάνεις και να λες Θεέ μου, πώς είναι έτσι, ή να κάνεις κάποια, δηλαδή προσπαθείς να κάνεις κάτι που να σε αγαλιά. Είναι η μάνα μας, είναι η αγάπη μας, είναι η προσευχή μας, είναι όλα. Να τη βλέπεις στον ύπνο σου και να λες Παναγίτσα μου ηρέμησέ με, ησύχασέ με, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο στην αγιογραφία που τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε λίγο να το αλλάξουμε, δηλαδή να το δώσουμε αυτό όπως είναι. Από τότε που ξεκινήσαν οι εικονολάτρες μαζί με τους εικονομάχους να τσακώνονται για αν οι εικόνες πρέπει να παραμείνουν στην εκκλησία ή πρέπει να φύγουν από την εκκλησία και καταφέραν οι εικονομάχοι να κατατροποθούν και να βγουν οι εικονολάτρες, δεν είναι εικονολάτρες, είναι αυτοί που αγαπούσαν τις εικόνες να υπερισχύσουν, έπρεπε να γίνει μια σωστή αγιοκατάταξη μέσα στην εκκλησία. Καθίσαν πολλοί Άγιοι Πατέρες, γνωστοί Άγιοι Πατέρες, που το καταφέραν και το κάνουν αυτό, δηλαδή κάναν μία αγιοκατάταξη μιας εκκλησίας. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε κάθε μέρος της εκκλησίας πρέπει να μπαίνει και το συγκεκριμένο
κομμάτι από το Ευαγγέλιο. Πρέπει να μπαίνει συγκεκριμένο κομμάτι από τους Αγίους, από τις Αγίες. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές σε διάφορα σημεία της Εκκλησίας να λένε ότι εδώ θέλουμε να βάλουμε αυτή την Αγία. Δεν πάει. Θέλουμε να βάλουμε αυτόν τον Άγιο. Δεν πάει. Αυτό είναι αγιοκατάταξη. Και αυτό κατάφερε ένας ο Διονύσιος ο Φουρνάς και κατέγραψε αυτό το κομμάτι, ένα βιβλίο που υπάρχει, που ο κάθε αγιογράφος το παίρνει, το εκλαμβάνει μπροστά του και κάθεται και διαβάζει από εκεί πέρα ώστε να έχει τη γνώση πώς να το μεταφέρει. Άρα η αγιοκατάταξη είναι ένα βασικό κομμάτι της αγιογραφίας μέσα σε έναν χώρο που ιστορείται από στην Εκκλησία. Ήρθαν μετά και άλλοι Άγιοι Πατέρες που καταγράψαν. Τώρα εκεί μέσα, σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, είναι και οι μορφές των Αγίων, δηλαδή οι παλαιότεροι Άγιοι πώς καταγραφόντουσαν, πώς υπήρχαν, πώς ήταν, τι μορφές είχαν, τι ρούχα φοράγανε, τι γράφανε, τι ηλικία ήταν, δηλαδή να σας δω καταλάβει το Άγιος Χαράλαμπος, ας το πούμε, έφτασε σε μια ηλικία 107 χρονών, έφτασε ο Άγιος Αντώνιος σε μια ηλικία τεράστια. Αυτά είναι καταγεγραμμένα όλα και από εκεί πέρα ο κάθε αγιογράφος, μη βλέποντας εικόνες, καθόταν και έπαιρνε και καθόταν και διάβαζε αυτό και καθόταν και εικονογραφούσε τις αγιογραφίες. Τώρα βέβαια, γιατί έχουμε πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά πράγματα, βλέπουμε, κάνουμε και αντιγράφουμε. Εμείς αυτήν την Εκκλησία προσπαθήσαμε με τη βοήθεια του Θεού να μην αντιγράφουμε άλλη Εκκλησία, να κάνουμε κάτι που να είναι πρωτότυπο μέσα στην παράδοση και μέσα στα ήθη και τα έθιμα της Εκκλησίας μας. Αυτή η αγιοκατάταξη που λέμε, που έκανε ο Διονύσιος εκ Φουρνάς, υπάρχει και τώρα και είναι ένα καλό βιβλίο που για μένα προσωπικά είναι ένα βιβλιαράκι που μπορεί να το αγοράσουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να το έχουν στο σπίτι τους για να μπορούν άνετα να μπορούν να διαβάσουν ορισμένες καταστάσεις της Εκκλησίας, να γνωρίζουν. Είναι ένα ωραίο βιβλιαράκι και πολύ οικονομικό και φθηνό και είναι καλό να είναι στη βιβλιοθήκη κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού. Η βασικότερη λάθος εικόνα που υπάρχει και κυκλοφορεί πάρα πολύ στο χώρο της Εκκλησίας μας είναι η εικόνα της γέννησης του Χριστού. Δηλαδή, η γέννηση του Χριστού, η Παναγία και μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από τα γραφόμενα δεν είχε πόνους, δεν είχε υγρά, δεν είχε τίποτα από ό,τι έχει σχέση για μια Παναγία, γιατί η Παναγία ήταν παρθένος, έμεινε παρθένος και επί το κετού και μετά το κετού. Και γι' αυτό ένα χαρακτηριστικό και θα σας απαντήσω τη λάθος εικόνα, αυτό το γνωρίζουμε στην Παναγία με ένα χαρακτηριστικό. Είναι τρία αστέρια που έχει η Παναγία, δείτε πάντα πάνω στην Παναγία. Στο αυτό έχει τρία αστεράκια, τα βλέπετε. Πριν τον τόπο, μετά επί τόπο και μετά τόπο. Δηλαδή, αυτά κατευθείαν. Αν αυτά εδώ δεν μπουν, να γνωρίζετε τάση μέσα στο Ιερό Πιδάλιο ότι δεν είναι Παναγία. Το ξέρετε αυτό? Είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει κάθε χριστιανός να το γνωρίζει αυτό, αλλά δεν το γνωρίζει κανένας χριστιανός. Χαρακτηριστικό. Τώρα στη γέννηση. Πάμε στη γέννηση που συζητάμε, που είναι μια εικόνα που είναι μέσα από τα απόκριφα Ευαγγέλια και είναι υβριστική για την Παναγία και υβριστική για τον Χριστό. Δηλαδή, ο Ιωσήφ είναι δίπλα στην Παναγία, η Παναγία ξαπλωμένη, από κάτω μέσνα πλέον τον Χριστό. Πού είναι καταγεγραμμένο η μέσνα με τον Χριστό? Ήταν η Ιωσήφ, η Παναγία και ο Χριστός. Δεν υπήρχαν πουθενά. Οι μάγοι που δείχνουν πήγανε μετά από 3 χρόνια. Οι μέσες που υπάρχουν πλέον τον Χριστό. Η Παναγία δεν γέννησε τον Χριστό με υγρά όπως γεννιέται ένα παιδάκι. Είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός μας. Τον βάζουν όμως να πλένουν από κάτω μες το Χριστούλη. Αυτό είναι υβριστικό. Και αυτό τι κάνει? Είναι οι μονοφυσίτες που έχουν με τη μονή φύση και τον βάζουν στην εικόνα και εμείς χωρίς να το γνωρίζουμε το προσκυνάμε. Και είναι κανονικά εκτός Εκκλησίας. Δηλαδή πρέπει να τη βλέπουμε αυτήν την Εκκλησία και να την αποβάλλουμε από την Εκκλησία μας. Αλλά δεν το γνωρίζουμε και με την απειρία που έχουμε την κρατάμε
καθόμαστε και την προσκυτάμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια παραδείγματα υπερβολικά. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Σαν ιστορικοί που είμαστε εμείς οι αγιογράφοι, ιστορογράφοι, αυτό είναι η διαφορά και κανονικά πρέπει να είμαστε ιστορογράφοι, όχι αγιογράφοι. Πάμε στην Πεντηκοστή, που είναι μία από τις μεγαλύτερες όρτες της Χριστιανής Μήνυμας. Γιατί αν δεν ήταν την Πεντηκοστή, δεν θα ήταν Άγιοι Απόστολοι, αν δεν ήταν οι Άγιοι Απόστολοι, δεν θα ήταν η Εκκλησία η Ορθοδοξία, δεν θα υπήρχε η Ορθοδοξία, γιατί μπορεί ο Χριστός μας να είναι ο Θεός μας, να είναι όλα, αλλά μέσω των Αγίων Αποστόλων γνωριστήκαμε. Γνώρισε όλοι οι φίλοι μας την Ορθοδοξία, τη χριστιανοσύνη μας. Ωραία. Στην Πεντηκοστή βάζουν πρόσωπα που δεν υπήρχαν. Εμείς σαν ιστορικοί όμως πρέπει να βάζουμε τα πρόσωπα που υπήρχαν για να αποδείξουμε ότι υπάρχουν. Και βάζουμε 12 Αγίων Αποστόλους, που δεν ήταν 12, ήταν 70. Και περισσότεροι λένε, φτάσανε μέχρι είναι και καταγεγραμμένοι, και βάζουμε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος δεν είχε καμία σχέση με την Πεντηκοστή. Ο Απόστολος ήταν μεταγενέστερος, ήταν διώχτης του Χριστού, τον βάζουμε στον Απόστολο. Ήταν εις Απόστολος, αλλά δεν ήταν Απόστολος, δεν ήταν μαθητής του Χριστού. Τον βάζουμε, ήταν διώχτης του Χριστού. Αν διαβάσετε την ιστορία του Παύλου, που λέμε για τον Παύλο, που είναι ένας ο μέγιστος Άγιος, που δεν τον γνωρίζει κανένας χριστιανός, ήταν διώχτης του Χριστού. Και το φως του για να μπορέσει να καθίσει, να γίνει η μεταστροφή αυτή ώστε να γυρίσουν στον Χριστιανισμό και να ακολουθήσει το θέμα. Πάμε στην Πεντηκοστή και βάζουμε τον Παύλο. Και σου λέει θέλω τον Παύλο. Μα δεν μπορεί να μπει ο Παύλος τώρα στην Πεντηκοστή. Λάθος που είναι και υπάρχουν και πάρα πολλά λάθη που είναι. Το άλλο λάθος, στην ανάληψη. Στην Πεντηκοστή βάζω την Παναγία. Η Παναγία μπορεί να ήταν στην Πεντηκοστή, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν το πήρε στην Πεντηκοστή. Η Παναγία το είχε πάρει στην Πεντηκοστή στη γέννηση. Από τη στιγμή που ήρθε ο Άγγελος και της είπε πήρε το Άγιο Πνεύμα. Μπήκε ο Χριστός μέσα του ο ίδιος. Στην Ανάσταση, άμα δείξει ότι κάνει την Σαδουκάοδο, μπορεί ο λήπτης που δεν έχει γνώση. Δεν έχει γνώση. Εγώ δεν σας λέω τώρα που εμείς έχουμε απίστευτη γνώση, έχουμε απίστευτα θέματα, να μπορεί να το καταλάβει. Αν αφαιρέσετε τη γνώση σας και εσείς αν βλέπετε κάποιος να τραβάει από κάτω τον Αδάμ, θα καταλάβετε την Ανάσταση ή θα καταλάβετε ότι κατεβαίνει κάτω να πάρει. Με απλή λογική σας το λέω, δεν σας το λέω με θεολογικά. Η απλή λογική λέει ότι εγώ βλέπω μια εικόνα, δεν έχω γνώση. Δηλαδή εγώ πάω και βλέπω τον Άγιο Ελευθέριο εκεί πέρα, βλέπω τον Άγιο Ελευθέριο, που δεν το γνωρίζω τον Άγιο Ελευθέριο. Για να το δείτε να κρατάει Ευαγγέλιο, αμέσως πάει το μυαλό σου ήταν παπάς. Κατευθείαν. Ήταν ιεράρχης. Κατευθείαν. Καταλαβαίνετε. Άρα με την απλή λογική, εμείς σαν ιστορικοί πρέπει να απευθύνουμε τον λόγο στον λήπτη, στον χριστιανό, να αμέσως το καταλαβαίνει. Όχι να σκέφτεται αν τραβάει τον Άδη, αν είναι Ανάσταση. Καταλαβαίνετε να σας πω. Εκεί όμως είναι να μην φύγει στο άλλο επίπεδο, αν πας στο παρακάτω που το κάνουν οι δυτικοί. Τώρα για την Αγία Τριάδα, που είναι ένα πάλι μείζον θέμα, που είναι απλή λογική θα σας κάνω πάλι. Δεν θα πάμε θεολογικά, γιατί θεολογικά πρέπει να κάνουμε θεολογική συζήτηση και αυτή και το κάθε θέμα είναι πολλές ώρες. Πώς μας δημιουργήσε ο Θεός, τι λέει το οποίο πιστεύω, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Άρα δεν πρέπει να είναι ένας άνθρωπος. Τι λέει ο προφήτης Δανίλη που τον είδε στο όρομά του. Αυτές τις προφητείες γιατί δεν τις λαμβάνουμε και κρατάμε άλλες προφητείες. Δηλαδή γιατί μας αρέσει να κρατάμε κάποιες προφητείες και κάποιες να τις αναιρούμε. Πώς πρέπει εγώ σαν αγιογράφος να ιστορήσω κάποιον. Παίρνω αυτό του προφήτη Δανίλη, το καταγράφω και το βάζω. Απλώς ο κάθε κακός αγιογράφος ή ο κάθε καλός αγιογράφος προσπαθεί να το κάνει όπως το κάνει. Και έτσι κάποιος κάνει ένα Χριστό με πολλά ένα Χριστό με λευκά γένια, γέρο, ηλικιωμένο, να δείξει ότι είναι ο παλαιός των ημερών, ο πρώτος των ημερών. Άλλος αγιογράφος το κάνει η φαλακρίτσα, τα δίνει τη γέρος, χάσα τα μαλλιά του. Αυτό δεν είναι έτσι όμως. Το σωστό μέσα λέει ο προφήτης, το είδε λευκό με χρυσαβίζω γένια, το γράφει, είναι καταγεγραμμένο. Μόνο άμα θέλουν να αποβάλουμε την προφητεία αυτού του προφήτη και να του πούμε ότι αυτός ο προφήτης είναι εκτός. Όπως τώρα κάνουμε τον Γρηγόριο τον Παλαμά, οι νεομερολογίτες και λέει τον αφαιρούμε αυτόν τον Άγιο γιατί αυτός μιλάει για τον Πάπα. Και λέει δεν μπορούμε να το βάλουμε μέσα, αφού λέει για τον Πάπα, καταράσει τον Πάπα, δεν μπορούμε να το βάλουμε μέσα. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό. Που θα σας πω μια συμβουλή. Που αν την ακούσετε αυτή τη συμβουλή θα δείτε πόσο χαρούμενη θα είστε στη ζωή σας. Απίστευτη συμβουλή και είναι η πιο απλή συμβουλή. Όταν έχετε στεναχώρια,
πάρτε ένα βίο μιας Αγίας Μάρτυρος, ένα Αγίου και διαβάστε το. Θα δείτε που θα τελειώσει ο βίος και θα δείτε, ξέρετε πόσο χαρούμενος είμαι. Δηλαδή θα λέμε εμείς τι τραβάμε και διαβάζουμε λίγο την Αγία Μαρκέλα, την κυνήγησαν από εδώ, τη φάγανε από εκεί, την κάνουν από εκεί. Και λες τι. Εγώ η κόρη μου η μεγάλη τη λέγανε Αθανασία. Είπα θα γιορτάσει όλη το Αγίο Αθανασίου, της Αγίας Αθανασίας και Ανδρονίκου. Άμα διαβάσετε λίγο το βίο, θα πείτε τι περνάμε εμείς. Ήταν ένα ζευγάρι, θα σου το λέω από πολύ απλά λιτά, η Αθανασία και ο Ανδρονίκος χάσαν τα τρία τους παιδιά. Τα χάσανε, πεθάνανε τα τρία τους παιδιά και φύγανε να πάνε να σκητέψουν. Και πήγαν να σκητέψουν ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Και κάποια στιγμή ο Θεού φώτισε, ξεκίνησε και δύο πάνω από σκητέψουν στο Ιεροσόλυμα. Και συναντούνται στον δρόμο μετά από κόπο και προπατάγανε μαζί και λέει: πας εσύ μοναχές στο. Πάω κι εγώ. Ωραία, πάμε μαζί να προσκυνήσουμε το Ιεροσόλυμα. Πάνε να προσκυνήσουμε το Ιεροσόλυμα. Η Αγία Αθανασία ήταν χάλια, ήταν σκεφτείτε τώρα με νηστείες. Δεν κατάλαβε ο άντρας τίποτα. Πρώτον δεν γύρισαν οτιδήποτε, λέει. Γράφει μέσα στο βιβλίο. Δεν γύρισαν οτιδήποτε να δει ποιος είναι. Λέει μοναχέ, τον κοίταγε και προχώραγε. Φτάσανε στο Ιεροσόλυμα, προσκυνήσανε. Επιστρέψαν πίσω και γυρνάει, λέει ο Αθανάσιος, ο Ανδρόνικος στην Ασία. Λέει, Αθανάσια την έλεγε. Λέει, γιατί να πάμε τώρα, είμαστε γέροι άνθρωποι, να πάμε λέει, σε μια σπηλιά που βλέπουμε εκεί πέρα να σκητέψουμε, λέει, χωρίς να μιλάμε. Πήγαν να σκητέψουν, η Αγία Αθανασία σαν γυναίκα όπως είσαστε, το κατάλαβε ότι ήταν ο άντρας της και του αφήνει γράμμα όταν πέθανε, λέει, Ανδρόνικη είναι η γυναίκα σου, λέει. Και αμέσως όταν πέθανε πάει να την αλλάξει σαν καλόγερος και βγάζει το χαρτί και λέει, είναι η γυναίκα σου. Και την ώρα που το διαβάζει, κλαίει και κοιμήθηκε και αυτός και κοιμήθηκε μαζί. Και έρχεσαι τώρα εσύ και λες, έχω πρόβλημα το αυτοκίνητο, έσκασε το λάστιχο. Και λες, μόλις το διαβάζεις αυτό, αμέσως ηρέμησες. Λες, τι περνάγαν οι άνθρωποι. Περνάγαν κάτι, πόσο δύσκολα πράγματα. Και εκτός ότι δεν σας λέω να διαβάζετε αυτούς τους ωραίους βιβλίους, να διαβάζετε αυτούς με τα μαρτύρια. Πας, λες, λέει, πονάει, πας στο δόντι, ας το πούμε, και λες, και πάει και του τραβάγα τα δόντια, του κάζα τα νύχια και διαβάζει κάτι τέτοιους βίους και λες, τι ωραία είμαι, τι ωραία περνάω. Και έτσι αμέσως αγαλιάς, χωρίς να έχεις πρόβλημα, απολύτως κανένα. Για τη λαϊκή τέχνη τώρα που λέτε, η λαϊκή τέχνη ήταν μια τέχνη που είναι αποδεκτή και πολλές φορές η λαϊκή τέχνη, γιατί έβγαζε την αγάπη αυτού που το έκανε, βλέπεις πολλές εικόνες λαϊκής τέχνης που είναι πάρα πολύ ωραίες και ας μην είναι ωραίες. Έβγαζε την αγάπη του. Αυτή που βλέπεις έναν άτεχνο άνθρωπο, ένα μη ταλαντούχο και αγαπούσε την Παναγία, αγαπούσε τον Άγιο Υιό και τον πάλευε. Και λέει μια τέχνη, μια γεωγραφία λαϊκής που δεν έχει καθόλου τεχνική, είναι άτεχνη γιατί δεν είχε ο άνθρωπος ούτε τα πινέλα, ούτε τα υλικά, αλλά βλέπει μια γλυκύτητα γιατί το έκανε με αγάπη, γιατί γράφει μέσα το πιδάλιο. Ο αγιογράφος έχει πάρα πολλά προβλήματα, όπως ο ιερέας. Ξέρετε τι γράφει μέσα στο πιδάλιο, συγχωρέστε με πάλι ότι ο αγιογράφος πρέπει κάθε που ξεκινά να πάρει το πινέλο εκτός από την προσευχή που πρέπει να κάνει, να αλλάζει μέχρι το σωροχό του. Ποιος το κάνει τώρα, δεν το κάνει κανένας. Αλλά αφού δεν μπορείς να το κάνεις, προσπάθησε να κάνεις όσο μπορείς περισσότερα. Να έχεις μια σωστή ζωή, να έχεις μια ευγενική ζωή, να είσαι. Δεν σου λέω εγώ το εκκλησιαστικό κομμάτι που πρέπει να υπάρχει στον αγιογράφο. Δηλαδή, εγώ έρχονται παιδιά να μάθουν αγιογραφία και τους λέω: πιστεύετε, ακολουθάτε, κάνετε μια υποτυπώδη θρησκεία. Ναι, αν δεν κάνετε, ναι, είστε καλοί, αλλά δεν μπορείτε. Καταλάβατε. Το ίδιο ότι κάνεις μια προσπάθεια να ακολουθήσεις ένα τρόπο ζωής. Και γι' αυτό ερχόμαστε και πιστεύουμε λίγο περισσότερο στις αγιορείτικες αγιογραφίες που οι πατέρες τότε που αγιογραφούσανε είχαν πίστη, είχαν προσευχή, κάναν προσευχή. Προσπαθούσαν να κάνουν κάτι πιο ωραίο. Και αν το σκεφτείτε ότι η αγιορείτικη αγιογραφία για μένα προσωπικά είναι η κορυφή των αγιογραφιών, γιατί πήρε τη Βυζαντινή αγιογραφία, την εξέλιξε, έδωσε μία λίγο πιο φυσική εικόνα του προσπαθήσανε και με πολύ προσευχή καταφέρανε και βγάλανε κάποια απίστευτα έργα. Όπως αυτές εδώ. Βλέπετε λέει το Χριστούλη που βλέπετε ότι έχει βυζαντινή χρειά, δηλαδή το χεράκι δεν έχει φυσικότητα. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα εμένα να καθίσω και να κάνω ένα πράγμα έτσι. Δεν είναι να κοροϊδεύω. Αλλά εδώ δεν κοροϊδεύει. Καταλάβατε. Δηλαδή δείχνει τη φυσικότητα. Τη γλυκύτητα του προσώπου, σε βλέπει στα μάτια, σε κοιτάει και βλέπεις ότι έχει αυτό. Άρα για μένα προσωπικά είναι η κορονίδα της αγιογραφίας. Αλλά είναι όλες οι αγιογραφίες αποδεκτές.
Όπως οι Βυζαντινοί προσπαθούν να τις αποβάλουν αυτές, γιατί αυτή η αγιογραφία είναι πιο δύσκολη από τη Βυζαντινή αγιογραφία, προσπαθούν να την αποβάλουν, αυτό πάλι είναι μη αποδεκτό, είναι δεν τα αποβάλεις, το κάνεις όσο μπορείς πιο... Είναι μια εικόνα που βάζει την Παναγία να είναι στην αγκαλιά της Άννας, όχι, ο Χριστός να είναι στην αγκαλιά της Παναγίας, η Παναγία να είναι στην αγκαλιά στην Αγία Άννα και η Άννα είναι στην αγκαλιά της γιαγιάς της Παναγίας της Μαρίας. Αυτό είναι υβριστικό. Πρώτον, στο γενεολογικό δέντρο την εποχή δεν βάζανε το όνομα της γιαγιάς στο αυτό, άρα δεν υπάρχει σαν εικόνα. Ήρθε κάποιος αγιογράφος, του είπε κάποιος ότι αυτό το είδε, το οραματίστηκε, λέει ας το κάνουμε. Αλλά αυτό είναι υβριστικό, δεν πρέπει να την έχουμε. Ή ας το πούμε, βλέπουμε κάποιες εικόνες που είναι η Παναγία και έχει αγκαλιά τον Χριστό σε μεγάλη ηλικία. Αυτά δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τώρα ο Θεός. Ο Ιωσήφ την Παναγία είναι αγκαλιασμένη. Ναι, ο Ιωσήφ την Παναγία είναι αγκαλιασμένη. Δεν υπάρχει η Παναγία. Η οικογένεια δεν υπάρχει. Είναι υβριστική. Η Παναγία μόνο σαν υπήρχε. Γιατί υπάρχει σαν γεγονός. Μπορεί να καταγράψεις. Δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι σαν αυτό. Όπως ας το πούμε που λέει τον Ιωσήφ, να δείτε ένα ακόμα υβριστικό που είναι στη γέννηση. Το βάζει τον Ιωσήφ να του μιλάει ο διάβολος την ώρα της βάφτισης, της γέννησης. Αυτό έγινε όταν ξεκίνησε και ήρθε και του εμφανίστηκε και το βάζει εκεί, δηλαδή ότι την ώρα που την Παναγία γεννάει, σκεφτόταν «Α, μήπως είναι δικό μου παιδί, α, μήπως είναι...» Αυτό είναι ό,τι πιο υβριστικό και το βάζουμε στην εικόνα και το βλέπουμε εμείς και το αποδεχόμαστε και λέμε. Αλλά αυτό το καταφέρανε να το εμποτίσουμε μέσα για να το έχουμε εμείς να το βλέπουμε και να λέμε και πολλές εικόνες. Δηλαδή, αν καθίσουμε να συζητήσουμε για πάρα πολλές εικόνες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τέτοια που είναι λαθεμένα στο θέμα της... Και αυτό που λέει ο Σεβασμιώτος δηλαδή με την Παναγία, αυτό είναι ακόμα πιο. Και όπως έχουν γίνει και πολλά τώρα τελευταία τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά και υπάρχουν και πολλά με τους νεότερους Αγίους που είναι πάρα πολύ τραγικά. Υπάρχουν πάρα πολύ τραγικά. Η ρώσικη γεωγραφία που λέμε τώρα, βλέπουμε, αυτή είναι ρώσικη. Δεν είναι ρώσικη, είναι γεωρίτικη. Πήραν οι Ρώσοι γιατί είχαν καλή σχολή, καλό τεχνό, την πήραν αυτή την αγιογραφία, την αγιορρήτικη, τη μεταφέραν στα δικά τους δεδομένα και την κάνανε Ρώσικη. Ενώ η κανονική Ρώσικη είναι η τετραχρωμία, η Βυζαντινή αγιογραφία. Αυτό που έκανε ο Κόντογλου που λέμε, αν έπαιρνε αυτή την τέχνη και την εξασκούσε και την έκανε τέχνη, θα ήταν σωστή γιατί προσπαθούσα μέσα από τέσσερις γραμμές να δώσει μια υλότητα, δηλαδή να μεταφέρει ένα πρόσωπο και γι' αυτό βλέπεις πολλές εικόνες του Μιχάλη Δαμασκηνού. Βλέπεις εικόνες του Μιχάλη Δαμασκηνού δηλαδή, και λες Θεέ μου τι έχει κάνει ο άνθρωπος, έχει τρομερή αυτή. Δηλαδή για να κάνει αυτή την εικόνα δεν είναι ότι την έκανε σαν εικόνα. Ξέρετε τι προσευχή έχει ρίξει να κάνει αυτή την εικόνα, γιατί μια εικόνα είναι προσευχή. Άρα για να την κάνει αυτή την προσευχή, όταν εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έρχομαι και κάνω γεωγραφίες εδώ και συζητάω με τον Σεβασμιό, το συζητάω με τη Δώρα, συζητάω με το αυτό και λέω «Α, ο Άγιος Κωνσταντίνος εκεί πέρα κάνει 1.000 ευρώ, άρα πρέπει να τελειώσω σήμερα, πρέπει να αυτό». Δεν κάνω προσευχή, σκέφτομαι το οικονομικό. Άρα δεν βγαίνει αποτέλεσμα σωστό. Άρα σκεφτείτε να είμαι και άτεχνος, συγγνώμη που σας διακόπτω, σκεφτείτε εκεί τι γίνεται. Το απλό που ξέρουμε όλοι οι χριστιανοί, που πιστεύω κανένας χριστιανός δεν το γνωρίζει. Λέει «Έχω μπροστά τη Άγιο ποιον». Και λέει άλλο, εγώ έχω μπροστά τη Άγιο την Αγία Κατερίνη. Εγώ έχω μπροστά τη Άγιο. Ποιο είναι ο μπροστά τη μα Άγιο, το γνωρίζετε αυτό που είμαστε χριστιανοί. Μπράβο. Ο Άγιο που είναι μπροστά τη μα είναι γιατί και εγώ και ο δεσπότη εδώ πέρα μπορεί να βαφτίσει ένα παιδί. Δεν το γράφει να απαγορεύεται παιδί. Μπορεί να βαφτίσει ένα όνομα που δεν υπάρχει. Μπορεί να το βαφτίσει, δεν το απαγορεύει κανένα. Δεν το γράφει πουθενά να απαγορεύει να βαφτίσει ένα όνομα. Αλλά τι λέει, γιατί να βαφτίσω ένα που δεν έχει Άγιο να προστατεύει, άρα γιατί να μην βοηθήσει το παιδί. Δηλαδή εκεί πέρα έχει φτάσει τόσο μεγάλο το ποιμαντικό που σου λέει να έχω και μία βοήθεια στο παιδί. Να μην τον αφήσω να εξέλεγκτο. Γιατί αν το κάναμε αυτό, δεν θα υπήρχε Άγιος. Θα υπήρχαν στα 12, στα 70 των Αποστόλων. Το πιο απλό τώρα που σας λέω εγώ. Είμαστε εδώ πέρα χριστιανοί. Η πιο απλή ερώτηση, ξέρετε ποια είναι. Και θα σας το πω εγώ που εγώ το κάνω πρώτος. Γιατί δεν είναι ο καλοθυμητικό. Αν ρωτήσουμε εδώ πέρα τους 12 Αποστόλους, θα τους ξέρουμε. Που ήταν οι μέγιστοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και λέμε, ο τάδε Άγιος έκανε αυτό. Ποιοι είναι οι Απόστολοι? Γιατί αν δεν υπήρχαν οι Απόστολοι και κάνει μια ερώτηση σε κάποιον και του λες είσαι χριστιανός.
Πες τον Απόστολο, πες ποιοι είναι οι Απόστολοι, ποιοι είναι. Που κανονικά δεν είναι 12, είναι και 70 πρέπει να τους ξέρουμε. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα είχαμε την Εκκλησία μας, δεν θα υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, και γι' αυτό λέμε ότι όταν έχεις προστάτη Άγιο, πρέπει να έχεις τον Άγιο που έχεις βαφτιστεί. Γιατί εσύ πιστεύετε ότι αν έχετε έναν Άγιο, δηλαδή από πίσω για την Αγία Άννα, άμα γυρίσετε, δεν την έχετε προστάτη. Και γυρίσετε και πει Αγία Άννα, μου κάνε με αυτό, δεν θα σε ακούσει. Άμα το πείτε μέσα την ψυχή σας. Άρα είναι όλοι οι Άγιοι προστάτες μας. Δεν υπάρχουν Άγιοι που να μην είναι. Το τερματίσαμε, τελειώσαμε. Άλλη μία, ναι. Νομίζω ότι από τις ομιλίες που έχει γίνει πιο με φασαρία ήταν αυτή σήμερα. Μπράβο Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε, από την παρουσία σου και από την ευχή που έδωσα στον αγιογράφο μας να πει εδώ την ιστορία της αγιογραφίας στην Εκκλησία και στον Χριστιανισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο, γιατί πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή αυτό που ακούμε, ήταν ωραίο και ήταν κάποιες δυσκολίες για να καταλάβουμε κάτι. Σήμερα εσύ έχει βρει τη λύση στο μυαλό μας για να είμαστε πιο λίγο, να καταλάβουμε λίγο περισσότερο κάτι από την αγιογραφία, που δεν είναι η Αγία Οικογένεια, όπως είχες πει, δεν υπάρχει πολλά πράγματα όπως εμείς πάμε να προσκυνήσουμε και πολλές φορές όπως χτες είδε μια εικόνα, μια αγιογραφία του ένα Άγιος που φοράει γυαλιά. Αυτό δεν υπάρχει στην αγιογραφία, ναι. Ένα Άγιος να φοράει γυαλιά στην αγιογραφία. Δεν υπάρχει. Μπορείτε το να... Αν πάει στο παράδοσο, δεν φοράει. Αυτό. Αν είναι Άγιος, μπράβο. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε, από την παρουσία σου και από την ευχή που έδωσα στον αγιογράφο μας να πει εδώ την ιστορία της αγιογραφίας στην Εκκλησία και στον Χριστιανισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο, γιατί πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή αυτό που ακούμε, ήταν ωραίο και ήταν κάποιες δυσκολίες για να καταλάβουμε κάτι. Σήμερα εσύ έχει βρει τη λύση στο μυαλό μας για να είμαστε πιο λίγο, να καταλάβουμε λίγο περισσότερο κάτι από την αγιογραφία, που δεν είναι η Αγία Οικογένεια, όπως είχες πει, δεν υπάρχει πολλά πράγματα όπως εμείς πάμε να προσκυνήσουμε και πολλές φορές όπως χτες είδε μια εικόνα, μια αγιογραφία του ένα Άγιος που φοράει γυαλιά. Αυτό δεν υπάρχει στην αγιογραφία, ναι. Ένα Άγιος να φοράει γυαλιά στην αγιογραφία. Δεν υπάρχει. Μπορείτε το να... Αν πάει στο παράδοσο, δεν φοράει. Αυτό. Αν είναι Άγιος, μπράβο. Ο Κωνσταντίνο Δημητρέλος είναι ένα πολύ αγαπημένος άνθρωπος για τον Δεσπότη. Μέσω του Δεσπότη τον γνώρισα και μαζί του και την οικογένεια και είναι άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν είχε πει εδώ λόγο, ταπείνωσε, αλλά ο ίδιος δεν είχε πει εδώ λόγο ταπείνωση, αλλά ξέρουμε και ο Δεσπότης σαν το πνευματικός του ξέρει περισσότερο. Είναι άνθρωπο της προσευχής και δεν κάνει αγιογραφία λόγω τα λεφτά, λόγω των λεφτά. Κάνει την αγιογραφία λόγω την πίστη του και θέλει να δείχνει την πίστη στις εκκλησίες για προσκύνημα τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονότα που ξέρουμε, όπως και έχει πολύ σεβασμό στα Άγια Λείψανα, ο οποίος είναι κάποιος που μας έχει βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, κύριο Κωνσταντίνο. Και πρώτα ο Θεός, εμείς θα έχουμε την επόμενη ομιλία που θα είναι εδώ στην εκκλησία μας, την ημέρα Δευτέρα, που είναι 2 Δεκεμβρίου, που θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αττικής και Βιωτίας, ο κύριος Χρυσόστομος, και θα έρθει για να πει το θέμα «Δώστε στα παιδιά τα πάντα, χωρίς να του κάνετε ποτέ το χατήρι». Πολύ σωστό.
Και θα είναι, δώστε στα παιδιά τα πάντα, χωρίς να τους κάνετε ποτέ το χατήρι. Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα έρθει με τον Σεβασμιότατο ο Αττικής και Βιωτίας, ο κύριος Χρυσόστομος, και είναι πολύ σημαντικό, πάντα λέω αυτό, κάθε ομιλία είναι υπέροχη, αλλά με το θέματα εμείς ενθουσιαστήκαμε πολύ, γιατί βλέπουμε σήμερα μια κατάσταση πολύ δύσκολη με το θέμα γονιών και παιδιών. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε και να μάθουμε, όχι μόνο οι γονείς, αλλά και κάποιος που έχει επαφή με τα παιδιά, σαν δάσκαλοι, σαν ιερέας, σαν κατηχητές, και σαν ιατροί και όλα αυτά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί 2 Δεκεμβρίου με τον Σεβασμιότατο Αττικής και Βιωτίας. Ευλογείτε την αφήσεις.